Βρισκόμαστε στο γραφείο του διοικητή του κυρίου Βασιλιάδη στο νοσοκομείο της ΣΚΟ. Εγώ ως πρόεδρος της Λέσχης Lions ΣΚΟ Ιπποκράτης μαζί με τα μέλη μου. Ενημερωθήκαμε ότι υπήρξε ένα συμβάν στο τμήμα το ουρολογικό με ένα μηχάνημα που είχαμε παραχωρήσει στο νοσοκομείο το Μάιο του 2023. Ενημερωθήκαμε ότι ένα εξάρτημα έχει με κάποιον τρόπο χαθεί και βρισκόμαστε εδώ για ενημέρωση. Ο κύριος διοικητής, τον οποίο ευχαριστώ θερμά για την που βρίσκεται σήμερα εδώ μαζί μας για να μας ενημερώσει, και περιμένουμε την δε κύριε διοικητά. Ναι. Οπότε ο λόγος σε εσάς για να μας ενημερώσετε για το τι έχει συμβεί ακριβώς. Ναι. Από τη μεριά μας το νοσοκομείο μόλις ενημερώθηκε ότι είχε χαθεί το εξάρτημα από το μηχάνημα το ουρολογικό, αμέσως τρέξαμε πρώτα να το ψάξουμε και μετά διατάξαμε να γίνει ΕΔΕ, η οποία ξεκίνησε από σήμερα, έχουν οριστεί οι άνθρωποι που θα την κάνουν, και συγχρόνως το επόμενο βήμα μέχρι το μεσημέρι εμείς είχαμε ξαναπαραγγείλει το εξάρτημα που έλειπε από το στέλεχος. Αυτές ήταν οι διαδικασίες. Τώρα, όσο αφορά γιατί δεν βρέθηκε, είναι πιστεύω ανθρώπινο λάθος. Ο άνθρωπος, ο οποίος θα μας το αποδείξει βέβαια και η ΕΔΕ, έκανε λάθος, το οποίο πέταξε κατά λάθος. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Ανθρώπινο είναι, και έτσι προσπαθήσαμε να το αντικαταστήσουμε το γρηγορότερο δυνατόν. Ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Πιστεύω να είναι σύντομα κοντά μας το εξάρτημα, ώστε να μην ταλαιπωρήσουμε κανένα συμπατριώτη μας. Ήταν κάτι το οποίο εμείς από την αρχή σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ένα μηχάνημα το οποίο μας έδωσε ζωή και πνοή στο νοσοκομείο, και πιστεύω ότι έχουμε εξυπηρετήσει πάρα πολύ κόσμο και συνεχίζουμε να το κάνουμε με αγάπη και αγάπη και φροντίδα για τους συνανθρώπους μας εδώ. Και ζητώ πάλι ξανά συγγνώμη, και ότι το μηχάνημα θα είναι εδώ το γρηγορότερο δυνατόν και θα το αποκαταστήσουμε. Να πούμε ότι δεν υπάρχουν προγραμματισμένα χειρουργεία εδώ μέσα. Ναι, αυτό το. Να το πούμε και αυτό, ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή προγραμματισμένα χειρουργεία από τον γιατρό μας, γιατί έχει μια υποχρέωση να κάνει ο ίδιος και θα απουσιάζει για κάποιες μέρες. Για να μην ανησυχεί. Για να μην ανησυχεί και ο κόσμος. Σωστά. Είπατε ότι σε παραγγελία έχει γίνει παραγγελία. Έχει γίνει, ναι. Και αυτό που μας είπαν από την εταιρεία, πάλι από την ίδια εταιρεία που έχετε αγοράσει το μηχάνημα, είναι η γερμανική εταιρεία, μας είπαν ότι το γρηγορότερο μπορεί να συμβεί να το έχουμε στα χέρια μας σε 7 μέρες, αν το έχουν ήδη εκεί, ή θα μας πάρει λίγο παραπάνω, θα φτάσουμε 20-22 μέρες για να το παραλάβουμε. Δηλώσατε πριν ότι πρόκειται για ανθρώπινο λάθος. Εσείς από την πλευρά της διοίκησης, τι σκοπεύετε να κάνετε ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοια λάθη στο μέλλον? Αυτό είναι, και γι' αυτό ξεκινήσαμε αμέσως την ΕΔΕ, η οποία θα αποδώσει και τις ευθύνες και θα δημιουργήσει το πρωτόκολλο εκείνο το οποίο πρέπει να τηρείται και από ποιους πρέπει να τηρείται και ποιοι έχουν τη δικαιοδοσία να μπαίνουν και να παίρνουν πράγματα και να κάνουν οτιδήποτε εργασίες μέσα στο χειρουργείο. Πόσα είναι τα χειρουργεία, κύριε διοικητά, τα οποία είναι σε αναμονή? Αν υποθέσουμε ότι το μηχάνημα έρθει σε έναν μήνα, σε αυτό το διάστημα του ενός μήνα, πώς είναι τα προγραμματισμένα χειρουργεία και πώς θα ειδοποιηθούν αυτοί οι άνθρωποι για το πότε θα γίνει, και αν κάποιο από αυτά τα περιστατικά είναι επίγον και πρέπει να γίνει άμεσα? Αυτή τη στιγμή προγραμματισμένο χειρουργείο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Μπορεί να μας προκύψει αύριο και να χρειαστεί να κάνουμε κάποια επέμβαση. Εκεί θα είμαστε ατυχοί. Θα χρειαστεί τότε, ας πούμε, να θα λείπει και ο γιατρός, να πάμε Ρόδο να το κάνουμε. Αλλά πιστεύω να μην χρειαστεί και να μην. Ή μπορεί να προγραμματιστεί για αργότερα, με μια εξέταση που θα γίνει πρώτα προχειρητικά, να το δούμε πώς είναι. Αυτό έχω να πω. Τώρα πιστεύω ότι σε 10-15 μέρες, εγώ παιδιά, θα το έχουμε λύσει το θέμα. Mm-hmm.
Είναι ένα ερώτημα και στην πρόεδρο των Lions. Θα μας πείτε, πρόεδρε, αναφορικά με τα μηχανήματα τα οποία κατά καιρούς οι Lions έχουν δώσει, έχουν παραχωρήσει εδώ στο νοσοκομείο της ΕΚΟ. Βλέπουμε ότι είστε σε μια διαδικασία που παρακολουθείτε όλα τα μηχανήματα, κατά πόσον αυτά χρησιμοποιούνται. Και στη συζήτηση που είχατε σήμερα εδώ με τον διοικητή, είναι όλα σε λειτουργία, είναι όλα στα τμήματα τα οποία έχουν παραδοθεί? Ναι, μας ενημέρωσε ότι όλα είναι σε λειτουργία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και είναι προς χρήση των συνδυματών μας. Και αυτό που είπαν, ότι αν κάτι δεν το χρειαζόμαστε, θα σας το επιστρέψουμε.